με τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Με ποιο τρόπο, κύριε Κουρούλη? Με όλα αυτά που είπε, με την υπόθεση του τεμένους που πρέπει να χτιστεί στην Αθήνα, με τους μετανάστες. Δηλαδή έβγαζε ακροδεξιά κηρύγματα, τα οποία και προσπάθησε με αυτά και όπως να προσελκύσει ψηφοφόρους, ενώ στην πραγματικότητα πέτυχε το ακριβές αντίθετο. Εμείς, ειδικά όταν έχουμε στο ψηφοδέλτιό μας έναν άνθρωπο σαν τον Μανώλη Γλέζο, που είναι το σύμβολο του αγώνα εναντίον του Ναζί, δεν δεχόμαστε ούτε μαθήματα για τους νεοναζί, ούτε μαθήματα πατριωτισμού από μια παράταξη που έχει σαν σύμβολο το Ζαγοράκι. Άρα, εχθές ο Καβρίτσα Κελαρίδης, επειδή ερμηνεύθηκε κατά πολλούς ότι πήρε αποστάσεις, λέγοντας ότι εγώ δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρουν οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής, ότι πήρε αποστάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά πήρε αποστάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο υποψήφιος για το Δήμο της Αθήνας, πήρε αποστάσεις από τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία απόσταση δεν πήρε. Είναι αυτή η συνολική και η καθολική γραμμή του κόμματος, ότι δεν σας ενδιαφέρουν και δεν απευθύνεστε σε αυτούς τους ψηφοφόρους? Μα ποτέ δεν απευθυνθήκαμε. Καταρχήν, αυτό είναι μια από τα ευρήματα της μονταζιέρας της Νέας Δημοκρατίας, για να βγάλει τη συζήτηση και πάλι από τα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Κάθε τόσο εφευρίσκουν, όταν είναι σε δύσκολη θέση, εφευρίσκουν και κάποιο άλλο. Λοιπόν, εμείς μαθήματα δεν δεχόμαστε. Όταν εμείς κατεβάζαμε τη σημαία, τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη, η Νέα Δημοκρατία το πολύ πολύ να έβαζε κανένα γκολ στην Πορτογαλία. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και γιατί ήθελαν να το κάνουν αυτό? Εφεύρανε γιατί ο κύριος Σαμαράς βγήκε προχτές και προσέφερε πάλι τα πάντα. Μέχρι 750.000 θέσεις εργασίας, μάλλον εννοούσε στο εξωτερικό, ότι θα φύγουν όλοι οι μετανάστες, γιατί στο διάστημα των 2 ετών φύγανε και πάρα πολλοί νέα παιδιά, αιμορραγία μεγάλη για τη χώρα, μετανάστες. Μάλλον αυτό είναι. Και επειδή αυτό οι καινούργιες υποσχέσεις δεν πέτυχαν καθόλου, βρέθηκε τώρα, εφεύρανε η μονταζιέρα άλλο, ότι εμείς φλερτάρουμε με τη Χρυσή Αυγή. Είναι αστεία πράγματα, ναι, και θεωρώ ότι ο σταθμός σας είναι σοβαρός για να τα συζητάμε. Ακούγοντας εχθές, θα μου επιτρέψετε να σας πω, για να απαντήσετε και σε αυτόν τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος μίλησε εδώ στον Sky και τη Σία Κοσιόνη. Είπε καταρχήν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ξέρει, δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει στην Ευρώπη για να πάει να διαπραγματευτεί. Και είπε μάλιστα ότι μας λέει ότι θα πάει να διαπραγματευτεί με διαφορετικό ύφος και σε διαφορετικούς τόνους τώρα, αφού έχουμε πάρει το δάνειο, αφού έχει γίνει το κούρεμα, με άλλες συνθήκες εν ολίγης. Ο κύριος Τσίπρας είναι η μοναδική λύση, η μοναδική καλή ιδέα για την Ελλάδα που βγήκε τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα. 4 χρόνια μας κατασκοφαντούσαν οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και δεν βρέθηκε ένας πρωθυπουργός, ούτε οι προηγούμενοι, ούτε ο τωρινός, να πει ότι αυτά που λέτε είναι ψέματα. Μάλιστα. Ότι οι Έλληνες δεν είναι τεμπέλτες κτλ. Ο Τσίπρας είναι το μόνο καλό νέο. Πηγαίνει έξω και αποθεώνεται. Είναι καλό νέο για την Ελλάδα. Θα έπρεπε όλοι να είμαστε χαρούμενοι. Δυστυχώς η μικροκομματική, η μικροψυχία της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Βενιζέλου έχουν δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Με μία πρόταση, τι απαντάτε στο χαρακτηρισμό ατύχημα? Είναι χαρακτηρισμός ο οποίος αποτυπώνεται. Κοιτάξτε, μεγαλύτερο ατύχημα από τον κύριο Σαμαρά δεν μπορούσε να υπάρξει για τη χώρα. Ο κύριος Σαμαράς, αφού διέλυσε τη Νέα Δημοκρατία, την έριξε το 1993, έκανε την πολιτική άνοιξη, την οποία διέλυσε επίσης, και τώρα διαλύει και τη χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Καηλή, να έρθουμε τώρα στα της Ελιάς, γιατί εδώ πέφτουν πάρα πολλά θέματα στο τραπέζι. Καταρχήν, ποιος θα είναι ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ και πώς θα καθοριστεί η όποια του υπόσταση μετά τα αποτελέσματα της κάλπης, εάν δηλαδή θα είναι στην κυβέρνηση, εάν λίγο έχει αρχίσει να στρογγυλεύει το όλο κλίμα του διλήμματος που είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες, εάν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, ο περιβόητος πύχης αυτών των ποσοστών που καθημερινά ρωτάνε όλοι οι δημοσιογράφοι, όποιον άνθρωπο έχουν από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελιά μπροστά τους, ποιο είναι τελικά το σχέδιο που έχετε, το όραμα? Καταρχήν, η Ελιά είναι μια προσπάθεια ενωτική της κέντρο-αριστεράς, των σοσιαλδημοκρατών, και επειδή έχουμε ευρωεκλογές μπροστά μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς υπάρχει ξεκάθαρα η υποστήριξη προς το Σούλτς, το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα και με ποιο τρόπο θα διεκδικήσουμε τις λύσεις από την Ευρώπη. Έχουμε βάλει μπροστά νέους ανθρώπους, 40 νέους ανθρώπους, για να καταφέρουμε να πάμε στην άκρη εγωισμούς, πολιτικές φιλοδοξίες, ηγετικές φιλοδοξίες, και προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα υπάρξει μια συζήτηση για την ανασύσταση και την ανασυγκρότηση της παράταξης. Εν τω μεταξύ, τα ποσοστά θα πρέπει να είναι αρκετά ασφαλή, ώστε να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα για να έχουμε το χρόνο. Ασφαλή ποσοστά. Κοιτάξτε, επειδή την Κυριακή που πέρασε δεν είδαμε την ανατροπή, την ψήφο της ανατροπής ή της διαμαρτυρίας και της αλλαγής κυβέρνησης, νομίζω ότι τα ποσοστά θα είναι σταθερά, έχουν στελέχη που έχουν
αποκτήσει πολιτική υπόσταση μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Έχουν καταφέρει σε μεγάλες και πολύ σημαντικές περιφέρειες και δήμους να κρατήσουν. Αυτό σημαίνει ότι η βάση του κόσμου, ενώ έχει απογοητευτεί, έχει στεναχωρηθεί, έχουμε συγκρουστεί μεταξύ μας για πολιτικές που ακολουθήθηκαν, δεν έχει εγκαταλείψει το χώρο. Και προσπαθεί εκ των έσω να αλλάξει τα πράγματα. Άρα οι μάχες που θα δώσουμε δεν σταματάνε, είναι, έχουν να κάνουν και με το εσωτερικό της παράταξης. Από εκεί και πέρα όμως και στην Ευρώπη, καθώς εμείς είμαστε μια φιλοευρωπαϊκή δύναμη και το να μπουν φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις μετά τις ευρωεκλογές σε πλειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη σταθερότητα αλλά και για την πρόοδο της χώρας. Τώρα, ότι έχουν γίνει λάθη, ότι πρέπει να τα διορθώσουμε και να επαναφέρουμε τις κόκκινες γραμμές, είναι κάτι στο οποίο όχι μόνο συμφωνούμε. Μεταξύ μας δηλαδή έχει κατακαιρματιστεί η παράταξη από το ότι επιτρέψαμε να παραβιαστούν και δεν προστατέψαμε. Χρειάζεται μια συζήτηση εκβάσεως που θα θέσει βεβαίως και θέμα ηγεσίας, γιατί και αυτό είναι για ένα κομμάτι. Για να μην υπομονεύσω οποιαδήποτε προσπάθεια κάνουμε τώρα, θα πω ότι η εσωστρέφεια δεν μας έκανε καλό. Θα πρέπει ανοιχτά να γίνει ένα κάλεσμα το οποίο βλέπουμε ότι συμβαίνει με την ελιά αυτή τη στιγμή, ότι φέρνουμε στο τραπέζι σιγά σιγά ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από την παράταξη και γυρίζουν πίσω για να δούμε τελικά τι μας ενώνει και πώς πάμε μπροστά. Μάλιστα. Καθώς τα στελέχη τα οποία θα έπρεπε να απολογηθούν για πολιτικές που όρισαν, πολλά από αυτά τα βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Δεν είναι κολυβήθρα του Σιλοάμ το να αλλάζεις παρατάξεις. Βλέπουμε στελέχη τα οποία παίξαν πολιτική υπόσταση μέσα από το ΠΑΣΟΚ και οι στελέχη τα οποία πέρασαν κυπουρούς ευνοημένους, διορισμένους, να συμπεριφέρονται τώρα λες και έχουν ξεχάσει, έχουν διαγράψει το παρελθόν τους, το κομματικό ή το πολιτικό, μάλιστα, ή το πόσο ευνοήθηκαν, και να μεταφέρονται κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στη ΔΗΜΑΡ και σε άλλες παρατάξεις ή περισσότεροι σπίτι τους. Λοιπόν, για να του συνιστώσα τη Νέα Δημοκρατία, τι να κάνουν οι άνθρωποι. Κύριε Κούλογλου, σήμερα ανακάλυψε ότι έχει η Νέα Δημοκρατία δικό σας κείμενο προεκλογικά, το κάνει Φεϊβολάν. Δεν ξέρω αν ψαρεύετε από οποιοδήποτε Μιχαλολιάκο βρείτε μπροστά σας ψήφους, αλλά δεν ξέρω αν σας τιμά αυτό. Αν τιμά το ΣΥΡΙΖΑ. Να απαντήσει και η κυρία Σπυράκη, γιατί περιμένει υπομονετικά. Να περιμένω για πάντα. Να στηρίζετε Μιχαλολιάκο. Για πάντα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Και να στηρίζετε Μιχαλολιάκο. Κυρία Σπυράκη, κυρία Καλή, σας παρακαλώ. Ελάτε, κυρία Σπυράκη. Εννοώ ότι το Φεϊβολάν του κυρίου Μιχαλολιάκου έχει κείμενό σας. Κείμενο δικό μου. Ναι. Δικό μου έχει το Φεϊβολάν. Τι εννοείται. Καταρχήν, ο κύριος Μιχαλολιάκος είναι της Νέας Δημοκρατίας. Το ξέρω, ναι, και λέω από οποιοδήποτε Μιχαλολιάκο αθρίζεται, είστε προεκλογικό φιλάθλο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί δικά μου. Ελπίζω να το ψηφίσετε και στον Πειραιά, κύριε Κούλογλου. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό αυτό. Αθρίζεται λοιπόν. Να υποστηρίξετε τον Βασίλη Μιχαλολιάκο. Κύριε Κούλογλου, είναι επικίνδυνες. Ελάτε, κύριε Καηλή. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ για να χειριστούμε καλά τα πηγαίναμε μέχρι τώρα. Μα δεν ξέρω το τελευταίο κύριε Καηλή. Σας παρακαλώ πολύ. Έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας. Κύριε Σπυράκη.